Χτες βράδυ ονειρεύτηκα πως ξαναγύρισα στο Μάντερλι. Μου φάνηκε πως πέρασα τη μεγάλη σιδερένια πόρτα του κήπου με τα σκουριασμένα κάγκελα και πήρα τη μεγάλη αλέα που απλωνόταν μπροστά μου. Ο δρόμος τώρα ήταν ένα μονοπάτι στενό και απεριποίητο, όχι έτσι όπως τον ξέραμε παλιά. Και το πλακόστρωτο ήταν σκεπασμένο από αγριόχορτα, υγρασία και ξερόκλαδα. Ξαφνικά, λέει, το σπίτι βρέθηκε μπροστά μου και σταμάτησα εκεί, γιατί αυτό ήταν το Μάντερλι, το δικό μας Μάντερλι, σιωπηλό και γεμάτο μυστήριο όπως πάντα, με τις γκρίζες πέτρες του να γυαλίζουν στο φεγγαρόφωτο του ονείρου μου. Όταν δεν κοιμάμαι και ζω μέσα στο φόβο, σκέφτομαι το Μάντερλι χωρίς να νιώθω καμία πίκρα. Αυτές οι εικόνες δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί είναι αναμνήσεις που δεν πληγώνουν. Όλα αυτά τα ξέρω όταν ονειρεύομαι, γιατί όπως όλοι μας, ξέρω κι εγώ ότι ονειρεύομαι. Ένα είναι το σίγουρο, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Το παρελθόν είναι ακόμα πολύ κοντά. Δεν έχουμε πια μυστικά μεταξύ μας. Όλα τα πράγματα είναι μοιρασμένα και δεν μιλάμε για το Μάντερλι, γιατί αυτός ο τόπος δεν είναι πια δικός μας. Δεν υπάρχει πια Μάντερλι.